Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω σήμερα εδώ στο στούντιο το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Σε λίγο θα χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας. Βεβαίως. Να πούμε ότι σε λίγες ώρες θα είστε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, στο Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον. Έχετε να μιλήσετε εκεί και έρχεται να απολαύσετε και το υπέροχο πρόγραμμα. Ήμουνα και χτες εκεί, είναι καταπληκτικές εκδηλώσεις, αλλά απόψε είναι η κεντρική κορυφαία εκδήλωση με πολύ πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα όπως πάντα, αλλά και με μεγάλη πολιτική βαρύτητα, γιατί εκτός από μένα θα μιλήσει και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ο Νίκος Αμπατιέλος, και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, πολύ δύσκολη περίοδο από κάθε άποψη. Δεν φύγαμε από τα μνημόνια έτσι ωραία, αλλά συνεχίζονται οι μνημονιακοί νόμοι και τα μέτρα, όπως θέλουν να μας πείσουν όλοι οι υπόλοιποι. Και βεβαίως γι' αυτά θα μιλήσουμε απόψε στο φεστιβάλ, για τα μέτρα που υλοποιούνται, τα οποία είναι σε πλήρη ισχύ, και όχι μόνο αυτά που πάρθηκαν με τα τρία προηγούμενα μνημόνια, δηλαδή περίπου γύρω στους 1000 νόμους, αντιλαϊκούς, αντεργατικούς, σκληρούς νόμους που γονάτισαν το λαό μας, το λαϊκό εισόδημα και τα δικαιώματά του, αλλά και τα νέα που συνεχίζουν και παίρνονται. Mm-hmm. Υποτίθεται είμαστε μετά τα μνημόνια και συνεχίζονται και παίρνονται. Θέλω να μιλήσουμε πραγματικά αναλυτικά για όλα αυτά για τα οποία κομπάζει η κυβέρνηση. Τα δύσκολα πέρασαν, η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, πάμε ολοταχώς προς την ανάπτυξη. Θα μιλήσουμε για αυτά σε λίγο. Αλλά να πούμε πρώτα, πώς και σκεφτήκατε να κάνετε, πώς και δεχτήκατε μάλλον να κάνετε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής? Έχετε αποθυμένο, σας αρέσει η μουσική? Μου αρέσει η μουσική πάρα πολύ. Όλα τα είδη της μουσικής. Από μικρός ακούω, συνεχίζω να την ακούω στο πέρασμα των δεκαετιών. Ναι. Και βεβαίως μου αρέσει να συμμετέχω όπως στο φεστιβάλ απόψε, και τραγουδώντας και χορεύοντας. Α, θα συμβούν και τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πείτε ότι ερχόταν ένας άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα που δεν ήξερε τίποτα για αυτή τη χώρα και έπρεπε να του πείτε με δύο λόγια ποια είναι τα πέντε σοβαρότερα προβλήματα αυτής της χώρας και ποια είναι τα πέντε μοναδικά υπέροχα πράγματα που δεν θα συναντήσει πουθενά στον πλανήτη. Α, υπέροχα πράγματα θα συναντήσει, αφού ξεκινήσαμε τη μουσική, την ελληνική μουσική, θα συναντήσει την ελληνική θάλασσα, τις ακρογιαλιές, τα νησιά, θα συναντήσει τα βουνά της, τα δάση της. Θα συναντήσει πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους της. Α, αυτό περίμενα να ακούσω. Ναι, εντάξει, αλλά ξεκίνησα από από τους χώρους. Γιατί, ξέρεις, εμείνα, αυτά τα πράγματα, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Χαρά μου. Αυτά τα πράγματα δημιουργούν και τον άνθρωπο, δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή στη Μεσόγειο που είναι γεμάτη θάλασσα, γεμάτη ήλιο, που έχουμε μια μεγάλη ιστορία αιώνων. Που περνάει από γενιά σε γενιά, βεβαίως, τις περισσότερες φορές στρεβλωμένα μέσα από την επίσημη πολιτεία, μέσα από τα μαθήματα, μέσα από τη διδασκαλία, αλλά υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο, το εργατικό στοιχείο, γιατί πλέον μετράει πάρα πολύ αυτό το ταξικό στοιχείο που λέμε, ότι ο ένας ο λαϊκός άνθρωπος, αυτός που βιώνει και ζει τα βάσανα της ζωής, που παλεύει να ζήσει την οικογένειά του, που σκοντάφτει, πέφτει αλλά σηκώνεται και ξαναπροχωράει, και είναι χαρακτηριστικά αυτά των εργαζομένων και στην πατρίδα μας, όλα αυτά βοηθάνε και το περιβάλλον. Mm-hmm. Και από αυτή τη σκοπιά νομίζω, επειδή δεν τέλειωσα για τα θετικά, είναι πάρα πολλά τα θετικά, αλλά αυτά που θα έλεγα είναι αυτά. Για να ξέρει ο κόσμος και τα αρνητικά, mm-hmm. Είναι κυρίως η πολιτική των κυβερνώντων. Είναι το γεγονός ότι η ιδιοκτησία βρίσκεται στα χέρια λίγων όλες αυτές τις δεκαετίες, καπιταλισμός άλλωστε. Στη χειρότερη φάση. Η εξουσία βρίσκεται στα χέρια αυτών των λίγων. Έχουν πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι yes man και υλοποιεί αυτό που έχει υποσχεθεί και αυτό που έχει ταχθεί να κάνει.
Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι είναι σε αντίθετη κατεύθυνση αυτό που συμβαίνει με αυτό που είναι ανάγκη για τον εργαζόμενο άνθρωπο, για τη λαϊκή οικογένεια και με αυτό που έχει ανάγκη η σημερινή εποχή, αν θες. Η σύγχρονη εποχή μας. Γιατί πολλοί μιλάνε για τη σύγχρονη εποχή, για το τι είναι σύγχρονο, τι προοδευτικό, αλλά όλο και περισσότερο μιλάνε με όρους οπισθοδρόμησης και πισωγυρίσματος. Και αυτά τα μέτρα που φέρουν ως νέα και καινούρια είναι πολύ παλιά, σάπια και τα έχουν ζήσει οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι Ελληνίδες πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα, και δυστυχώς συνεχίζουμε να τα ζούμε. Έλεγα λίγο πριν έρθετε εδώ στον Ιχολήπτη, στο Λάσκαρη Αγοραστό, αυτή την τελευταία χρονιά είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους στο εσωτερικό του κόμματος που δεν την είχα στα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι πρώτη φορά έφτασα τόσο κοντά στη συνειδητοποίηση του πόσο σημαντικό είναι το εμείς από το εγώ. Πώς οι άνθρωποι μου θύμισαν μια παλιότερη εποχή που νόμιζα ότι είχε περάσει ανεπιστρεπτή, όπου οι άνθρωποι ενδιαφέρονται ένας για τον άλλον, φροντίζουν ένας τον άλλον, υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει αγωνία για το διπλανό μας και δεν είναι όλα επικεντρωμένα στον εαυτούλη μας. Αυτό λοιπόν σας το χρωστάω, το εμείς και όχι το εγώ. Αυτό ήταν ένα ισχυρό μάθημα του τελευταίου χρόνου. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι ένα μεγάλο σχολείο. Ο ίδιος ο αγώνας, ο συλλογικός, ο οργανωμένος αγώνας, η καθημερινή πάλι που κάνει ο καθένας από μας ατομικά, αλλά ενταγμένος σε ένα σύνολο, όπως είναι το ΚΚΕ, όπως είναι ο αγώνας, οι μάχες που δίνουμε, είτε είναι εκλογικές, είτε είναι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, είτε είναι διεκδικήσεις, είτε μέσα στη Βουλή, είτε έξω από αυτή, το καθημερινό δηλαδή, αυτός ο καθημερινός αγώνας, είναι μεγάλο μάθημα για όλους μας. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και ολοκληρώνει, κατά την άποψή μου, και χαρακτήρες, μιας και μιλάμε σήμερα μέρα που είναι του φεστιβάλ της ΚΝΕ για την νεολαία, που πρωταρχικά και κύρια πρέπει να μας ενδιαφέρει τι αφήνουμε στις νέες γενιές, τι μαθαίνουμε στη νέα γενιά. Όχι ότι εμείς είμαστε και μεγάλοι και όλα και πολλοί, αλλά τέλος πάντων το ζήτημα είναι ότι αυτά που έχουμε ως πείρα, γιατί είναι κατασταλαγμένη πείρα, να τα δώσουμε σε νεότερες γενιές, γιατί έτσι οικοδομείται και το παρόν και το μέλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, πιστεύω, και θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θέλω να μιλήσουμε για ένα ροσμπίφ. Για το μοιραίο ροσμπίφ της ζωής σας. Που συνέβη... και τόσο μοιραίο. Μοιραίο ήταν, βέβαια. Όταν αυτό συνέβη, τότε που συνέβη και έτσι όπως συνέβη, θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα. Και όταν θυμάμαι τη μητέρα μου να λέει τι το ήθελα αυτό το ροσμπίφ, είναι το πιο... Ας μιλήσουμε γι' αυτό λοιπόν. Ήταν η περίοδος των διώξεων, της τρομοκρατίας. Μόλις βγήκαν από τις φυλακές άλλοι είχαν αποφυλακιστεί, άλλοι βρισκόντουσαν ακόμα μέσα. Ήταν οι δεκαετίες του 60, η δεκαετία του 50 και του 60, αυτές οι δύο δεκαετίες. Τώρα μιλάμε εδώ για αρχές της δεκαετίας του 60. Εγώ ήμουνα στο δημοτικό, στις πρώτες τάξεις, και βεβαίως. Ο μπαμπάς σας είχε ήδη διωχθεί πολλές φορές. Ναι, είχε διωχθεί, ήταν εξορία, ήταν φυλακή, είχε βγει. Όλη η οικογένεια. Τέλος πάντων, έμπαινε, έβγαινε στα αστυνομικά τμήματα, τον καλούσαν για ανακρίσεις κλπ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι η εξής, ότι ήταν Σάββατο βράδυ. Οπότε ρωτάει ο πατέρας μου τη μάνα μου, ήταν προεκλογική περίοδος, Σάββατο βράδυ, και ρωτάει ο πατέρας μου τη μητέρα, λέει τι θα μαγειρέψουμε στα θεία αύριο. Λέει τι να μαγειρέψουμε. Λέει θέλω ροσμπίφ, λέει να μην φτιάξω ρε Αποστόλη ροσμπίφ, του λέει. Και αλλά δεν έχουν μακαρόνια. Λοιπόν, κάτσα πάω να πάρω, λέει, στο μπακάλικο της γειτονιάς, εκεί που είχαμε τα μακαρόνια. Πήγε στο μπακάλικο. Εκεί ήταν ο χωροφύλακας, ο χαφιές της γειτονιάς, ποιος ήταν. Πιάσαν κουβέντα με τον Μπακάλι και με κάποιον άλλον. Για πολιτικά ζητήματα. Για πολιτικά, γιατί ήταν και παραμονές εκλογών τότε. Ήταν εκλογική μάχη. Και υποστήριζε φυσικά την ΕΔΑ ο πατέρας μου τότε, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως ξέρουμε όλοι, εμείς ξέρουμε, οι νεότεροι δεν ξέρουν, δεν τα ζήσαν αυτά. Ευτυχώς δηλαδή ήταν παράνομο και δούλευε μέσα από την οργάνωση της. Από το κόμμα της ΕΔΑ, και βεβαίως τον πιάσανε, τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και λοιπά, και έρχονται οι γείτονες και ειδοποιούν τη μάνα μου, εγώ το θυμάμαι αυτό, πήγαν στο σπίτι, ευσταθία πιάσαν τον Αποστόλη, πού τον πιάσαν και τέτοια, πήγαινε να αγοράσει.
Αυτό για μακαρόνια λέει, πήγε πώς τον πιάσανε, τον πιάσανε. Το πήγα και έφευγε η μητέρα μου τώρα, μάζευε, πήρε μια κουβέρτα, πήρε κάτι άλλο ή κάτι πρόχειρο έτσι φαγητό για να του πάει στο αστυνομικό τμήμα, γιατί ήξερε ότι εκεί θα έμενε το βράδυ και την άλλη μέρα σίγουρα. Και φεύγοντας έλεγε αυτό, τι το θέλω αυτό το ροσμπίφ. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό το υλικό που υπάρχει στην είσοδο του Περισσού από το αρχείο του κόμματος. Τις προάλλες είχα δει και μια παρτιτούρα του πατέρα σας για κιθάρα. Ναι, ναι. Ασχολιόταν και εκείνος με τη μουσική. Μαθήματα μουσικής, ναι. Με πένα. Ναι, ναι. Αυτό ήταν από τη Γιάρο. Τη Γιάρο ή τη Μακρόνης, από τη Γιάρο μου φαίνεται, από ό,τι θυμάμαι καλά. Ήταν όταν είχε πλέον κάπου εκεί στο 52, όπου όταν είχαν τα σκληρά μέτρα των βασανισμών ή των προηγούμενων χρόνων είχαν σταματήσει και μπορούσαν κάπως να ασχολούνται κρυφά βέβαια πάλι με, ναι, τη μουσική, με μαθήματα. Οι γραμματιζούμενοι μαθαίναν στους αγράμματους και διαβάζαν. Και γράμματα και ξένες γλώσσες. Γράμματα, άλλοι μαθαίναν ξένες γλώσσες, ναι. Άλλοι σε άλλους μαθαίναν μουσική, επειδή ήταν και... Ναι. Είδα επίσης κάτω και το βιολί με το οποίο έπαιζαν στους μελοθάνατους. Ναι. Αυτό είναι, όλα αυτά πώς καταφέρατε και τα μαζέψατε? Και τα παπούτσια μέσα στα οποία υπήρχαν σημειώματα στην παρανομία. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ηρωικής πραγματικά προσπάθειας να κρατηθούν αυτά, να συντηρηθούν, να μην καταστραφούν, αλλά και να μην τα πάρει ο ταξικός αντίπαλος, ο εχθρός, το κράτος, τότε με τις διώξεις που γινόταν. Και βεβαίως ο κάθε αγωνιστής, ο κάθε κομμουνιστής είχε στο σπίτι του τη μικρή του κρύπτη, όπου έκρυβε από χαρτιά, από βιβλία, από σαν αυτό το βιολί που λέμε, ή άλλα πράγματα που ήταν της παρανομίας, που ήταν των διώξεων, της εξορίας των φυλακών. Και βεβαίως αυτά όταν μετά έγινε η μεταπολίτευση και αρχίσαμε σιγά σιγά να συγκεντρώνονται όλα και να δημιουργούμε το αρχείο του κόμματος πλέον και να συλλέγει, με το κάλεσμα που κάναμε μέσω του ριζοσπάστη του 1902 και λοιπά και της προσπάθειας μέσω των οργανώσεων, άρχισαν να συγκεντρώνονται. Πόσο σημαντικό είναι? Και ο καθένας έδινε αυτό που είχε, πόσο που έκρυβε, είναι, που κράταγε, για να δοθεί, να αποδοθεί. Και βέβαια είναι αφορμή η εκπομπή σου σήμερα, απόψε που είμαστε εδώ, να κάνουμε ένα κάλεσμα ακόμα για όποιον έχει, γιατί είναι άλλο να το έχει στη βιβλιοθήκη ή στο σπίτι, να βλέπεις κάτι τέτοιο ντοκουμέντο, στοιχείο που είναι της ιστορίας του κινήματος, του κόμματος, και να το βλέπεις εσύ, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο άντρας σου, ο γιος σου, ναι, το, ναι, αύριο κάποια εγγόνια κλπ. Και άλλο αυτό να αποδίδεται στην κοινωνία. Γιατί έχει γίνει τεράστια δουλειά και δεν είναι μόνο στον Περισσό. Τώρα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ ή όλα τα φεστιβάλ που γίνονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, είχαμε τέτοιες εκθέσεις. Είναι μέσα στο διαδίκτυο ανερτημένο από το αρχείο του ΚΚΕ ποιοι έχουν κάνει τις προσφορές με βιογραφικά στοιχεία, ποιος έδωσε το τάδε αντικείμενο το οποίο φωτογραφίζεται και φαίνεται. Γίνονται εκθέσεις σε διάφορους χώρους σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται κτήμα πολύ περισσότερων ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό που αυτά τα βλέπουν κάποιοι που δεν ξέρουν καν την ιστορία ή την ύπαρξη αυτών των... Και των... Και έτσι περνούν και στην Αθανασία αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους, ναι, 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 εκείνα τα χρόνια. Ναι. Μιλούσαμε λίγο πριν για αυτό το κλίμα νίκης που υπάρχει, που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, του εφησυχασμού. Όλα πάνε καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, προχωράει η ανάπτυξη. Πώς το βλέπετε αυτό? Ναι, προχωράει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Γενικά είναι φανερό ότι η προάσπιση των κερδών των λίγων, των μονοπωλιακών ομίλων, του μεγάλου κεφαλαίου τέλος πάντων, καλά πάει από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή όλο και λιγότερα πληρώνουν. Υπάρχει μια ανάκαμψη, μια ανάπτυξη. Υπάρχουν υποσχέθησεις αυτή τη στιγμή κυρίως, αλλά και κάποιες επενδύσεις που γίνονται. Το πρόβλημα είναι επενδύσεις για ποιον, ανάπτυξη για ποιον, ποιος ωφελείται από αυτή. Δηλαδή αν δούμε για παράδειγμα το μέσο μισθό και τον συγκρίνουμε με αυτό που ήταν το 2008 ή το 2009 πριν την κρίση, που ήταν 1186 ο μέσος, ναι, μισθός, λέω, για αυτούς που έχουν
δουλειά μόνιμη. Πώς είναι, 800.000 αυτοί, 1.000.000 περίπου, δεν θυμάμαι τώρα τον ακριβή αριθμό. Και σήμερα είναι 955 και λιγότερο ίσως ο μέσος έφτασε αυτά τα χρόνια και ο οποίος δεν προβλέπεται να ανέβει ούτε κατάτι ο μέσος. Παρότι λέγεται αυτό. Λέμε για αυτούς που δουλεύουν και δεν μιλάω τώρα για αυτούς που βρέθηκαν στην ανεργία και βρίσκονται ακόμα στην ανεργία. Για αυτούς που δεν προσμετρώνται στην ανεργία αλλά που δουλεύουν μια ώρα τη βδομάδα, δουλεύουν κάποιο τετράωρο και δεν τους μετράνε στην ανεργία και δεν είναι στον ΑΕΔ, ή άλλους που δουλεύουν τα εξάμηνα, τα τετράμηνα, τα πεντάμηνα, τα οχτάμηνα και μετά απολύονται. Και άντε αυτού και από την αρχή ψάχνουν να βρουν κάποια δουλειά ξανά ένα οχτάμηνο και να επιβιώσουν, ούτε για τους ενοικιαζόμενους, ούτε για τους εργολαβικούς, ούτε για όλους τους υπόλοιπους και όλους αυτούς μαζί που δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να πληρώνονται επιδόματα υπερορίες, χωρίς μια σειρά άλλα δικαιώματα που είχαν και που τώρα πάνε να τους κόψουν και αυτά που έχουν, κλαδικές συμβάσεις, δηλαδή πάνε να τα εξαφανίσουν όλα και με το νέο πολυνομοσχέδιο και πάει λέγοντας. Για να μην μιλήσω για όλα αυτά που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια που έλεγα και πριν με τους μνημονιακούς νόμους κλπ. Άρα το ζήτημα ανάπτυξη για ποιον είναι κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι ανάπτυξη για όλους. Ούτε μπορεί να μου πεις ανάπτυξη ότι είναι να περιμένει ο εργάτης, ο αγρότης, ο επαγγελματίας, ας πούμε, αν περισσέψει κάτι από τη μεγάλη κερδοφορία και άντε πάρει κι εσύ ένα ψίχουλο ή τέλος πάντων ένα επίδομα ή κάτι άλλο και να πεις τι ωραία, τι καλά, τρελάθηκα, είμαι στην τρελή χαρά, ας πούμε, και είμαι ευτυχισμένος. Πώς μπορούν και μιλάνε λοιπόν για ανάκαμψη, για πολύ καλό οικονομικό κλίμα, για την εμπιστοσύνη των αγορών, για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τι... Ναι, εμπιστοσύνη οι αγορές έχουν γιατί εξασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Άμα ο ΣΕΒ για παράδειγμα λέει μπράβο στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά 62% υλοποίησε τις προτάσεις τις δικές μου. Ναι. Και έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, α, είναι 38% το υπόλοιπο. Μην ανησυχείς, θα σου το κάνω εγώ και πιο γρήγορα από ότι το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που είμαι πιο μπασμένος, πιο έμπειρος σε αυτά τα πράγματα στο κλασικό κόμμα της δεξιάς, της αστικής τάξης στην Ελλάδα. Και μπορώ να τα κάνω, έχω την τεχνογνωσία, έχω την πείρα κλπ. Να τα προχωρήσω. Άρα λοιπόν, βλέπεις ότι αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει να σκεφτούμε όλοι, που πρέπει να σκεφτούν κυρίως όσοι μας ακούνε και βέβαια πώς αυτά θα μπορέσουμε να τα εξηγήσουμε, γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Σου λέει ο άλλος, α, έρχεται εδώ ο Αμερικάνος, τι ωραία, τι καλά, θα πάρει τα ναυπηγεία, πήρε στη Σύρο, θα πάρει τα Σκαραμαγκά, θα κάνει εκείνο, θα κάνει ντρόνους, θα φέρει βάσους, θα ανοίξουν κάποιες δουλειές, ακόμα και πυρηνικά να μας βάλει στον άραξο, δεν πειράζει, θα έχω μερικά εδώ, κάποια δουλειά θα γίνουν, θέσεις εργασίας θα ανοίξουν. Και δεν σκέφτεται τι θέσεις εργασίας ήταν αυτές, ναι, για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αυτό, με τι εργασιακές σχέσεις, με τι μισθούς και όλα αυτά και όλα τα υπόλοιπα, πώς θα δουλεύει εκεί, τι εργατικά ατυχήματα υπάρχουν, αν μολύνεται το περιβάλλον και κατά τα άλλα όλοι μαζί να βγούμε στους δρόμους να υπερασπίσουμε την πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και την πράσινη οικονομία και όλα αυτά, και το λένε όλα τα κόμματα αυτά και κοροϊδεύουν και την ίδια ώρα σου βάζει νέες αδειοδοτήσεις μεγάλων βιομηχανικών ομάδων, μονάδων, οι οποίες είναι ρηπογόνες, και στις θέτει ώστε να γίνονται με fast track διαδικασίες η αδειοδότηση εν ονόματι της ανάπτυξης για να ανοίξουν τάχα τις δουλειές, και βεβαίως εκεί υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το περιβάλλον, κανένας έλεγχος τι φίλτρα θα βάλει αυτό στο εργοστάσιο του για να μην είναι ρηπογόνα η βιομηχανία, και πάει λέγοντας. Και ύστερα ερχόμαστε και λέμε, να αρρωσταίνει ο κόσμος, να υπάρχει η μόλυνση του περιβάλλοντος και δεν μπορούμε να ζήσουμε σε τέτοιες πόλεις κλπ. Άρα όλα αυτά πάνε μαζί και αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε συνέχεια. Δεν είναι κάτι επειδή είμαστε εμείς οι δογματικοί ή οι αιμονικοί γύρω από αυτά τα ζητήματα. Πώς διάολο να το πεις αλλιώς. Όλα αυτά που λέτε, έχω παρακολουθήσει τις ομιλίες σας, πόσο εύκολα γίνονται αντιληπτά από τους από κάτω και πόσο ισχυρό χειροκρότημα, θερμό χειροκρότημα παίρνετε. Όταν όμως πλησιάζει η ώρα της κάλπης, κάτι συμβαίνει και δεν μεταφράζεται αυτό το χειροκρότημα, το θερμό και η στήριξη. Πού το αποδίδεται αυτό? Να σου πω κάτι, σε μήνα, ποτέ στην ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της ανθρωπότητας, η πρωτοπόρα δουλειά του Κομμουνιστικού Κόμματος, η αποδοχή της αλήθειας που λέει,
του δίκαιου που πρεσβεύει, των προτάσεών του, των συγκεκριμένων σε κάθε φάση, οι προβλέψεις του, η επιβεβαίωση μιας σειράς ζητημάτων που θέτει. Ιστορικά ποτέ αυτό δεν γίνεται σε συνθήκες όπου υπάρχει αυτή η κατάσταση στο εργατικό κίνημα, όπου υπάρχει αυτό που λέμε αρνητικός συσχετισμός διεθνώς και χωρίς να έχουν δημιουργηθεί εξεγερτικές καταστάσεις, αυτό που λέμε επαναστατική κατάσταση, δεν αποδίδει το ποσοστό που πραγματικά ακουμπάει σε ευρύτερο λαϊκό φάσμα. Δηλαδή μπορεί αυτές οι θέσεις, και αυτό φαίνεται, να είναι αποδεκτές από το 30%, από το 40%, πολλές θέσεις. Να μην πω η πλειοψηφία, το 90% των θέσεων. Ακόμα και οι πιο, ας τις πούμε έτσι, αυτές που θεωρούνται ακραίες, δεν το εισαγωγικό, για εμάς δεν είναι ακραίες, είναι αναγκαίες απλώς για τη σημερινή εποχή. Αλλά ακόμα και αυτές, δεν θα σου πει κανείς ότι δεν είναι καλό αυτό. Αλλά θα σου πει, μωρέ δεν γίνεται, πώς αυτό, θα γίνει. Αυτό ακριβώς. Και αυτό γίνεται γιατί δεν οριμάζει εύκολα η συνείδηση μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η δουλειά των κομμουνιστών, η δουλειά του ΚΚΕ. Εμείς πρέπει να δράσουμε σε συνθήκες ουσιαστικά αντεπανάστασης, πισωγυρίσματος, γιατί αυτό είναι, δεν μιλάμε ούτε για επαναστατικές καταστάσεις τώρα ούτε για οτιδήποτε. Είναι η αντεπανάσταση σε πλήρη εξέλιξη σε όλο τον κόσμο. Έχει γίνει ένα μεγάλο ιστορικό πισωγύρισμα, το οποίο δεν ανατρέπεται εύκολα, και ακόμα αυτός ο ιστορικός κύκλος αυτού του πισωγυρίσματος που ξεκίνησε γύρω στο 1991, δηλαδή πριν 30 χρόνια πάνω κάτω, με τις ανατροπές που έγιναν τότε, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τον κύκλο του, δεν έχει φτάσει στο τέλος του. Άρα βρισκόμαστε σε συνεχή υποχώρηση του κινήματος διεθνώς, και τέτοιες περιόδους έχει ζήσει η ανθρωπότητα και παλιότερα. Και βεβαίως το ζήτημα είναι ότι εμείς είμαστε απόλυτα πεισμένοι, και αυτό λέμε στον ελληνικό λαό, ότι θα έρθουν άλλες εποχές, οι μέρες που λαχταρίσαμε θα έρθουν, γιατί είναι αντικειμενική η εξέλιξη αυτής της πραγματικότητας, δεν είναι κάτι επειδή το θέλει ο Κουτσούμπας, επειδή το θέλει ένα κόμμα, επειδή το θέλουν κάποιοι πρωτοπόροι μόνο, αλλά επειδή έτσι θα το φέρουν οι συνθήκες, όπου ο λαός, η νεολαία θα βγει πάλι μαζικά στους δρόμους, θα έχουμε εξεγέρσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, θα έχουμε ανάταση του κινήματος και θα έρθει ξανά η εποχή των μεγάλων επαναστάσεων και των μεγάλων, για να μην λέμε και μεγάλες κουβέντες, των ριζικών, των βαθιών αλλαγών που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Γιατί αλλιώς δεν θα επιβιώσει η ανθρωπότητα, αν συνεχίσουμε έτσι. Θα ακούσουμε με αυτή τη σαπίλα αυτού του συστήματος. Θα ακούσουμε να ρωτήσω το εξής. Ένας άνθρωπος που παρακολουθεί κάποια αρκετά τηλεοπτικά κανάλια, ειδήσεις, διαβάζει εφημερίδες, μπορεί να θεωρήσει ότι είναι σε μια ευτυχισμένη χώρα, όλα πάνε καλά και μάλιστα όλα γίνονται και για τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Τώρα βέβαια μεσαία τάξη δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, είναι αυτό που είναι λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας. Έχουν μπερδευτεί και οι ίδιοι έτσι όπως το λένε. Μιλούν για μεσαία ωστόσο, τάξη. Ωστόσο μια ειδηλιακή κατάσταση. Και εννοούν όποιον είναι εκεί στα όρια της φτώχειας. Λίγο πάνω ή λίγο κάτω και δεν είναι εξαθλειωμένοι. Στην πραγματικότητα όμως τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, οικονομικά τι συμβαίνει? Στην πραγματικότητα έχουμε μια καπιταλιστική ανάπτυξη, ξαναλέω, που ευνοεί τους βιομήχανους εφοπλιστές όσους έχουν και κατέχουν, όπως λέγαν παλιά κάποιοι. Λοιπόν, και ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να επιβιώσει ακόμη. Και βεβαίως όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν πίσω τώρα, ιδιαίτερα με το νέο συνδικαλιστικό νόμο, με αυτό το πολυνομοσχέδιο, παίρνονται πίσω να μεγάλα μιλήσουμε λίγο για αυτό δικαιώματα, σπάει. Όχι μόνο κλαδικές συμβάσεις, όχι μόνο μια σειρά άλλα εργασιακά δικαιώματα. Μιλάμε για χοντρό φακέλωμα, ηλεκτρονικά μητρώα στα σωματεία, με τα μέλη τους, με τα πάντα, όλα τα στοιχεία, ποιος είναι συνδικαλισμένος, ο υπουργός, δηλαδή, πάνω απ' όλα. Σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο.
και βεβαίως τι ψηφίζουν, πώς ψηφίζουν, αν ψηφίζουν ναι στην απεργία. Και εδώ ξέρουμε τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, ότι ο εργαζόμενος, εκτός από το ότι είναι ουσιαστικό ζήτημα να συμμετέχει στη συνέλευση, να συζητήσει με τον συνάδελφό του, να ακούσει, να γίνει διαπάλη. Εκεί να πούνε ότι ναι, πρέπει να κάνουμε απεργία 24 ώρες, ή δεν πρέπει να κάνουμε απεργία τώρα, ή δεν πρέπει να βάλουμε αυτό το αίτημα, πρέπει να βάλουμε το άλλο. Γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να συζητούν ζωντανά. Αυτό δεν γίνεται μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λέει, κάνω απεργία 24 ώρες. Ναι, όχι. Τα αιτήματα τα ψηφίζω. Ναι, όχι. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Mm-hmm. Πώς θα γίνεται η συζήτηση, η διαπάλη μέσα από τη συνέλευση? Ένα ζήτημα ουσιαστικό είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι υπάρχει το ζήτημα εδώ τώρα. Και υπάρχει χαφιαδισμός, για παράδειγμα. Σε κάθε συνέλευση σωματείου μπορεί να στέλνει και τον εκπρόσωπο η εργοδοσία, το χαφιέ που καταγράφει ποιος ψηφίζει υπέρ, ποιος κατά κλπ. Για την απεργία. Τώρα θα το έχει και στο έτοιμο. Mm-hmm. Θα το έχει ηλεκτρονικά, θα ξέρει ότι ο τάδε ψήφισε απεργία, θα είναι έτοιμος και για την απόλυση να την πάρει την άλλη μέρα. Άρα, αφού ξέρουμε την κατάσταση, σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να εναντιωθούμε. Είναι στοιχεία και δημοκρατικής τάξης, αλλά κυρίως είναι ζητήματα συμμετοχής των εργαζομένων σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Και αυτά η εργατική τάξη, το κίνημα, τα έχει κατακτήσει με αίμα, με πολύ αίμα. Για αυτά τα απλά πράγματα, για τις διεκδικήσεις, έχουν σκοτωθεί εργάτες και εργάτες όλο τον κόσμο. Από το Σικάγο μέχρι σήμερα. Και μιλάμε για τον προπροηγούμενο αιώνα. Ναι, ναι. Και έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα. Και τώρα, παλεύουμε για τα και ίδια. Πάνε πίσω. Και μην μας κοροϊδεύουν τώρα, επειδή είναι σύγχρονη κοινωνία, επειδή θα είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γιατί σου λέει, τότε δεν είχαν ηλεκτρονική. Τα ηλεκτρονικά μέσα και η τεχνολογία δεν είχε αναπτυχθεί. Έλεος δηλαδή. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλοι όμιλοι πόσο πληρώνουν? Το 5% της φορολογίας, έτσι δεν είναι, το υπόλοιπο όλο... Το 95% ναι, το πληρώνουν λαϊκά στρώματα. Α, ωραία. Το 5% της φορολογίας... Μπορεί και να μειωθεί αυτό, και λέει. Θα μειωθεί, γιατί έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές. Ωραία. Τους είχε κάνει 10%, τους μείωσε κατά 10% ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τους μειώσει το 5% η Νέα Δημοκρατία, ακόμα παραπέρα. Και βέβαια την ίδια ώρα ένφια πληρώνουμε, οι εργαζόμενοι. Άμα σκεφτεί ο καθένας μας, και εμείς ατομικά, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, είτε οι επαγγελματίες και λοιπά, είτε οι υπάλληλοι, είτε άλλοι εργάτες στα εργοστάσια, μπορούν να δουν τι πληρώνουν σαν οικογένεια στην εφορία το 2008 πριν την κρίση και τι πληρώνουν σήμερα στην εφορία. Και βέβαια το ΦΠΑ που έχει πάει και μια σειρά άλλα τέτοια μέτρα και άμεσων και έμεσων φόρων που τα επιβαρύνουν τη λαϊκή οικογένεια και θα συνεχίζουν να επιβαρύνονται. Κάποτε είχατε πει πριν από λίγο καιρό ότι αναρωτιέμαι γιατί δεν συγκυβερνούν αυτοί οι δύο ακριβώς την ίδια στρατηγική. Έχουν τις ίδιες απόψεις, ναι, τα ίδια ζητούμενα. Έχετε δώσει απάντηση στο ερώτημά σας? Στην ουσία συγκυβερνούν. Συγκυβερνούν, ναι. Γιατί μέχρι στιγμής ο τσακωμός, τουλάχιστον σε αυτά τα μέτρα που έχει περάσει η Νέα Δημοκρατία αυτούς τους δύο μήνες που βρίσκεται στην κυβερνητική εξουσία, τα περισσότερα τα έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και όσα δεν έχει ψηφίσει η κριτική του είναι για επιμέρους διαχειριστικές λογικές, και η φαγωμάρα τους και ο τσακωμός τους μέσα στη Βουλή, από ό,τι έχεις παρακολουθήσει και βλέπεις τι γίνεται, είναι ότι εγώ θα τα έκανα καλύτερα. Εγώ δεσμεύομαι καλύτερα προς τους θεσμούς και τους είχα πει ότι θα τα κάνω έτσι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να. Η Νέα Δημοκρατία λέει όχι, εγώ έχω μιλήσει με τους θεσμούς και υλοποιώ τις μνημονιακές και μεταμνημονιακές δεσμεύσεις μας πολύ καλύτερα, πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Ενώ εσύ καθυστερούσες εκεί ή έκανε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι, εγώ δεν καθυστερούσα, εσύ κάνεις αυτό κλπ. Αυτή είναι η φαγωμάρα. Ναι. Ποιος καλύτερα υλοποίησε τα μνημόνια, ποιος καλύτερα υλοποιεί σήμερα ή θα υλοποιήσει αύριο τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Πώς σας φάνηκαν οι δυο τους στις τελευταίες τους έτσι, εμφανίσεις στη ΔΕΘ? Κύριος Τσίπρας, πώς σας φάνηκε με όλα αυτά που έλεγε? Κοίτα, ο κύριος Τσίπρας είπε μια από τα ίδια, προσπαθώντας να βρει το χώρο του πλέον, γιατί είναι και δύσκολο το διάστημα της προσαρμογής στην αντιπολίτευση μετά από 4,5 χρόνια στην κυβερνητική εξουσία ως πρωθυπουργός. Πολλές δυνατότητες διαφοροποίησης δεν έχει, διότι
οι διαχειριστικές διαφορές που έχουν στο πώς θα διαχειριστούν ή διαχειρίζονται την κατάσταση, ξαναλέω ότι είναι επιμέρους σε ζητήματα τα οποία δεν είναι επί της ουσίας πολιτικής, δεν για τα μεγάλα ζητήματα τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής. Δεν μίλησε καθόλου, για παράδειγμα, για τη νέα συμφωνία, για τις βάσεις ή για την κατάσταση που βρίσκεται στην Μεσόγειο εδώ με τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των πόρων και λοιπά, και την στενή πρόσδεση της Ελλάδας ξανά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί αυτός το ξεκίνησε. Στα χρόνια αυτά τα 4-4,5 που κυβερνούσε, αυτός ξεκίνησε την αναθεώρηση της συμφωνίας, θα την προχωρούσε πολύ καλά, τα είχε συμφωνήσει με τον Τραμπ, με τους υπόλοιπους, και βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να τα κάνει και μάλιστα είναι και στο στοιχείο του ακόμα λίγο περισσότερο η Νέα Δημοκρατία από ότι δεν ήταν στο στοιχείο μέχρι να μπει στο στοιχείο του Τσίπρας τα προηγούμενα χρόνια και το πρώτο διάστημα κυρίως. Λοιπόν, και υλοποιούνται κανονικά και με τον Ομόρα. Είναι φυσιολογικό να νιώθει, γιατί διάβαζε κάτι εφημερίες, ένιωθε αμηχανία, ήταν αμήχανος, ήταν, ξέρω εγώ, διστακτικός, ήταν κουρασμένος. Κατά την άποψή μου δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Καλά, μπορεί να ισχύουν όλα για κάθε άνθρωπο, δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν ότι στην ουσία συμφωνεί με τη βασική κατεύθυνση αυτής της πολιτικής που υλοποιήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και δύσκολα προσπαθεί να βρει και βρίσκει διάφορα θέματα ώστε να διαφωνήσει. Γι' αυτό βλέπετε, εκτοξεύεται το ζήτημα της Νοβάρτης. Ο ένας στέλνει τον Τσίπρα τώρα και τον Ρασπούτιν για έλεγχο για αυτά και ο άλλος συνεχίζει και λέει ότι τέλος πάντων, ας πούμε, στην Νοβάρτης που ήταν υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι πρώην και λοιπά. Τέτοια ζητήματα δηλαδή βρίσκουν για να γίνεται αντιπαράθεση. Που είναι υπαρκτά βέβαια, δεν αμφισβητεί κανείς ότι είναι υπαρκτά και έλεγχο στη δικαιοσύνη υπάρχει. Η εκάστοτε κυβέρνηση ελέγχει τη δικαιοσύνη γιατί αυτή τη διορίζει. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρνάνε μέσα στα δικαστικά μέγαρα και στα εισαγγελικά γραφεία οι εκάστοτε υπουργοί των εκάστοτε κυβερνήσεων. Τα ίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια έκανε πιο πριν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τα ίδια κάνει τώρα και θα ξανακάνει και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν θέλαν ούτε το βασικό, για παράδειγμα. Θυμίζω ότι εμείς είχαμε προτείνει στη συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα, να μην διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά να εκλέγεται και να ορίζεται από τους ίδιους. Στα είναι δύσκολα πράγματα. Στα είναι δύσκολα πράγματα. Θα μπορούσαν να εκλέξουν. Και μάλιστα μου λέγαν και εισαγγελείς, δικαστικοί από τον κλάδο τους, δικηγόροι άλλοι, ότι ήταν πολύ απλό. Ακόμα και αυτό μπορεί εκ περιτροπής να έμπαινε, για παράδειγμα, ένας εισαγγελέας διαφθοράς. Αυτοί που ήταν 5, πόσοι έχουν τα προσόντα που χρειάζεται, θα μπορούσαν να είναι ένα χρόνο ένας ή ένα εξάμηνο ένας, ένα χρόνο άλλος με τη σειρά κλπ. Και να αλλάζονται μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να εκλέγονται, αφού δεν είναι αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να γίνει με βάση τις συνταγματικές επιταγές. Άρα λοιπόν οι ίδιοι δεν το θέλουν αυτό και οι ίδιοι μετά φωνάζουν και ο ένας βρίζει τον άλλον και πάει λέγοντας και δήθεν τσακώνονται. Θέατρο του παραλόγου. Ακούσαμε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, του φίλου μας, στην αγάπη Μεκνίτης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γραμματέα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι σωστή επιλογή. Μάλιστα το είχε παρουσιάσει και στο φεστιβάλ της ΣΚΕ. Βέβαια. Και πολλά άλλα τραγούδια. Ήταν σε όλα τα φεστιβάλ, σχεδόν στα περισσότερα, ο Λαβρέντης. Είχα την ευκαιρία να τον δω τελευταία φορά λίγο πριν τις εκλογές. Ήμασταν με τη Διαμάντου του Μανολάκου στην Τραπετσόνα και ήταν τόσο γλυκός. Τέλος πάντων. Έφυγε νωρίς. Έλεγα πριν ότι ένα καινούργιο αστέρι πια έγινε αγαπημένο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάω για τον κύριο Βαρουφάκη. Προχθές ήταν στον αέρα επί ώρα στο πρωινό ενός μεγάλου ιδιωτικού καναλιού και η σύζυγος. Δηλαδή, από πού στηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι τόσο πολύ ξαφνικά? Και οι διάτοντες αστέρες είναι. Λοιπόν, να, τέτοιο πράγμα είναι και ο Βαρουφάκης. Όπως ήταν διάτον αστήρ την περίοδο του πρώτου εξαμήνου, έκανε τη βρώμικη δουλειά για να ετοιμάσει και αυτός από τη σκοπιά του το τρίτο μνημόνιο, για το πώς χειρίστηκε τα ζητήματα, με ευθύνη φυσικά συνολικά της τότε κυβέρνησης, διότι έπαιξε και αυτός αποφασιστικό ρόλο
στο ότι οδηγηθήκαμε εκεί, είναι συμμέτοχος των ευθυνών των κυβερνητικών του ΣΥΡΙΖΑ τότε, και μετά εξαφανίστηκε ένα διάστημα για να επανέλθει τώρα πάλι από το σύστημα το ίδιο που τον προωθεί, και θα έλεγα όχι μόνο το εγχώριο αλλά και το διεθνές σύστημα. Έχει προσβάσεις και ο κύριος Βαρουφάκης και η σύζυγός του, από ό,τι φαίνεται, γιατί πακέτο από ό,τι βλέπω τους πάνε συνεχώς, και για να παίξει το ρόλο του. Εξίσου βρώμικος ρόλος στο πολιτικό σύστημα, για να αποπροσανατολίζει κυρίως νέους ανθρώπους, ενώ επί της ουσίας δεν έχει να πει τίποτα, όχι καινούριο, αλλά έστω βατό, ρεαλιστικό, για το πώς πρέπει να οργανωθεί η λαϊκή πάλη και τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων γενικότερα. Δεν έχει πρόταση ο κύριος Βαρουφάκης, έχει μια διαχειριστική πρόταση, ολίγων σοσιαλδημοκρατική, ολίγων οπορτουνιστική, ολίγων νεοφιλελεύθερη, ένας αχταρμάς απόψεων σε διάφορα ζητήματα, τα οποία προσπαθεί να τα πλασάρει για να αποπροσανατολίζει, για να εγκλωβίζει κάποιους ανθρώπους και βεβαίως κάποια στιγμή για να αξιοποιηθεί πάλι από το σύστημα από διάφορες θέσεις για τις οποίες τον προορίζουν ξανά. Γι' αυτό πρέπει ο ελληνικός λαός να έχει το νου του, ιδιαίτερα η νεολαία, και να προσέχει και να είναι πιο επιφυλακτική με τέτοια φαινόμενα, όπως είναι το φαινόμενο Βαρουφάκη, με αυτούς τους διάτοντες αστέρες. Φαντάζεστε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί δηλαδή ο κύριος Βαρουφάκης τώρα? Τώρα δεν ξέρω, αλλά πάντως σε μια πορεία τον έχουν για αξιοποίηση. Ναι. Και όταν έχεις βέβαια απόψεις αχταρμά, όπως λέτε, είναι εύκολο να τις μεταλλάξεις έτσι όπως βολεύει την κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί άμα ρωτήσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία, εγώ σου έχω ρωτήσει, έχετε καταλάβει τι ακριβώς λέει για το συγκεκριμένο ζήτημα, για παράδειγμα, ξέρω, των εργασιακών σχέσεων, του νέου συνδικαλιστικού νόμου, της φορολογίας, για τις επενδύσεις, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τι ακριβώς λέει ο Βαρουφάκης. Δεν είναι σαφές. Ακόμα και από ανθρώπους που τον ψήφισαν. Mm-hmm. Έχω βρει κάποιους ανθρώπους από αυτό το 30% που πήρε στις τελευταίες εκλογές και έχουμε μιλήσει μαζί τους, δεν ξέρουν ακριβώς, δεν σου απαντάνε. Λένε, να λέει εκείνο, είναι καλός, βγαίνει στα κανάλια, λέει εκείνο, λέει τ' άλλο. Είναι κριτήριο αλλά αυτό. Λέει. Κανάλια. Θα πάτε να δείτε την ταινία του Κώστα Γαβρά όταν έρθει, όταν προβληθεί στις αίθουσες? Σας ενδιαφέρει, θέλω να πω? Δεν νομίζω. Καταρχήν είναι σαν να την έχω δει. Τώρα με τόσα που έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει το βιβλίο του Βαρουφάκη. Από ό,τι κατάλαβα εκεί στηρίζεται. Εκεί στηρίζεται. Άρα την υπόθεση την ξέρουμε. Και μάλιστα ξέρουμε όχι αυτά που λέει ο Βαρουφάκης ως δική του εκδοχή. Ξέρουμε και κυρίως γιατί τα ζήσαμε και αυτά που συνέβησαν. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε ο κύριος Γαβράς δεν έβαλε μέσα, για παράδειγμα, τι έγινε μετά το δημοψήφισμα στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, όπου ήμουνα παρόν εκ μέρους του ΚΚΕ, και τι έλεγε ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι, και για το πώς διαχειριστήκαν με τους εταίρους στα κλειστά δωμάτια, ενήλικοι στο δωμάτιο. Αυτή είναι η ταινία και τι έγινε ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι, ας πάρει τα πρακτικά της Προεδρίας Δημοκρατίας, ας ζητήσουν να βγουν στη δημοσιότητα για να δουν και τι ακριβώς συνέβη εκεί και πώς ήρθε ο κύριος Τσίπρας και άλλαξε και το όχι του ελληνικού λαού, που άλλα πίστευε ο ελληνικός λαός, για άλλο όχι πίστευε. Βέβαια, εμείς του λέγαμε ότι το όχι που σε βάζει να ψηφίσει ο Τσίπρας είναι άλλου είδους mm-hmm. όχι, και γι' αυτό είχαμε αυτή τη θέση που τότε δεν την κατάλαβε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Από... εκ των υστέρων καταλαβαίνουν κάποιοι τι του λέμε. Όταν διαβάσατε το βιβλίο, διαπιστώσατε κάποια πολύ πολύ χοντρά λάθη σε αυτό? Εννοώ κάποια πράγματα που είναι ψέματα. Καλά, καταρχήν διαπιστώνει κανείς ότι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος γράφει και μιλάει γύρω από τον εαυτό του. Τα πάντα κινούνται γύρω από αυτόν. Το παγκόσμιο σύστημα, οικονομικό σύστημα, το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα. Μέχρι και η ίδια η γη γυρίζει επειδή τη γυρνάει ο Βαρουφάκης. Κάπως έτσι δηλαδή. Αυτή την αίσθηση έχει όταν διαβάζει. Και θέλω να ρωτήσω για όλα αυτά που διαδραματίζονται
αυτή τη στιγμή στον κόσμο και που κάποιες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών λένε ότι πρόκειται να έρθει πολύ σύντομα μια πιο ισχυρή οικονομική κρίση. Ισχύει αυτό? Είναι, εμείς συμμεριζόμαστε σε μήνα όλες αυτές τις εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, γιατί είναι και από τον ΟΣΑ αυτό, ναι, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άλλοι διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που μιλάνε ότι έρχεται νέα κρίση και μάλιστα πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναν. Γιατί πάντα έτσι κι αλλιώς στο σύστημα αυτό που ζούμε και που ζει ο πλανήτης διεθνώς, το καπιταλιστικό σύστημα δηλαδή, υπάρχουν μετά από μια περίοδο κρίσης, έρχεται αναζωογόνηση, ανάκαμψη της οικονομίας, ανάπτυξη, μετά έρχεται πάλι ύφεση, κρίση. Αυτός είναι ο κύκλος της κρίσης. Αλλά μιλάνε για την επόμενη τριετία, πολύ πιο σύντομα, πολύ σύντομα δηλαδή, και το καινούριο των εκτιμήσεων σε αυτή την κρίση που έρχεται, τώρα πόσο βαθιά θα είναι δεν ξέρουμε, ή πόσο θα πλήξει την ελληνική οικονομία επίσης, γιατί πάντα δεν υπάρχει και συγχρονισμός απόλυτος, δηλαδή μπορεί να εκδηλωθεί στην Ελλάδα λίγο αργότερα, μπορεί και πιο νωρίτερα από άλλα κράτη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η κρίση θα αγκαλιάσει μεγάλα κράτη, όπως είπαμε, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήδη έχει προβλήματα, έχει επιβράδυνση η οικονομία της, σοβαρά προβλήματα. Η Γερμανία που έχει επιβράδυνση, η Κίνα, που παρότι έχει ακόμα ρυθμούς ανάπτυξης μεγάλους, όμως έχει επιβράδυνση μεγάλη και τους ανησυχεί. Και είναι λογικό μετά από τέτοιους μεγάλους ηλικιώδεις ρυθμούς ανάπτυξης για τις τελευταίες δεκαετίες, μετά να υπάρχει πρόβλημα. Όχι μόνο να πέσει, να βρεθεί και σε κρίση. Μιλάμε δηλαδή για μεγάλες οικονομίες που θα επιδράσουν βεβαίως και στην ελληνική οικονομία. Και αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι, επειδή όλοι παρουσιάζουν, και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τώρα και πριν του Τσίπρα, ότι έχουμε καταφέρει την εξωστρέφεια στην ελληνική οικονομία και ζήτω η εξωστρέφεια, γιατί ωραία, τι καλά και λοιπά σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιηθεί περισσότερο ότι η εξωστρέφεια αυτή σε κάνει και πιο ευάλωτο σε μια νέα κρίση διεθνή, η οποία μπορεί να συγχρονιστεί και να συμπαρασύρει. Και βέβαια το μης, όπως είναι στην Ελλάδα για παράδειγμα ο τουρισμός, που είναι κρίσιμος τομέας για την ελληνική οικονομία, οι μεταφορές, κυρίως η ναυτιλία, που είναι μεγάλη τομής και κλάδι, οι οποίοι είναι εξωστρεφείς έτσι κι αλλιώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θα βρεθούν στη δίνη της κρίσης. Μάλιστα. Και αυτό θα συμπαρασύρει και άλλους κλάδους και άλλους τομείς της οικονομίας. Άρα από αυτή τη σκοπιά νομίζω πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Εμείς θέλουμε να προετοιμάσουμε τον ελληνικό λαό, πρώτα απ' όλα το κόμμα μας, γιατί αυτές οι συνθήκες κρίσης δημιουργούν και προϋποθέσεις ταυτόχρονα ανόδου του κινήματος, αύξησης της οργής και της δυσαρέσκειας. Και βεβαίως τώρα με την πείρα που υπάρχει από την προηγούμενη κρίση και πώς κατόρθωσαν και καναλιζάρισαν αυτή την αγανάκτηση και την οργή σε ανώδυνα μονοπάτια, πρέπει το κίνημα να αξιοποιήσει αυτή την πείρα και να οδηγήσει πραγματικά σε ουσιαστικές, σε πραγματικές αλλαγές αυτή τη χώρα, αυτή την οικονομία, αυτόν τον λαό, και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες που θα πληγούν από την κρίση ή που θα έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Έτσι ώστε να συγχρονιστεί το εργατικό, το επαναστατικό κίνημα σε όλες τις χώρες καλύτερα αυτή τη φορά, παρά οι αντίπαλοι της εργατικής τάξης και των λαϊκών δικαιωμάτων. Πάντως γνωρίζετε σίγουρα καλύτερα από τον καθένα πόσο καμιά φορά, σε εισαγωγικά, αντιπαθής γίνεται αυτός που λέει την αλήθεια και τα πράγματα ακριβώς όπως είναι στις σωστές διαστάσεις, και πόσο συμπαθής μπορεί να γίνει αυτός που εφησυχάζει το λαό, λέει ότι όλα πάνε καλά, ότι μια χαρά θα πάνε όλα, και βεβαίως δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Ας πούμε και αυτό που συμβαίνει τώρα, που βιώνουμε μια περίοδο έντασης της τουρκικής προκλητικότητας. Εσείς έχετε πει ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να έχουμε το νου μας, ενώ οι υπόλοιποι μιλούν ότι όλα είναι καλά. Όλα είναι...
ελεγχόμενα. Εμείς θέλουμε, είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε την ειρήνη, ναι. που θέλουμε να ζουν ειρηνικά και φιλικά οι λαοί. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και το λέμε. Ο τουρκικός λαός είναι και αυτός καταπιεσμένος λαός, ούτε. Όπως και οι λαοί των Βαλκανίων και άλλοι λαοί. Και μπορούμε να ζήσουμε και ενωμένοι και φιλικά, με να έχουμε εμπορικές, πολιτιστικές, πολιτικές σχέσεις ομαλές. Όμως άλλο αυτό και άλλο το να αποπροσανατολίζεις και να λες ότι αυτοί που κυβερνούν, η άρχουσα τάξη για παράδειγμα της Τουρκίας, αν θέλεις και η άρχουσα τάξη της Ελλάδας, δεν έχουν τα δικά τους συμφέροντα να προωθήσουν mm-hmm. για να πάρουν τη μοιρασιά στη Λία που γίνεται στο εμπόριο, mm-hmm. στον ορυκτό πλούτο, στους υδρογονάνθρακες τώρα, στην ενέργεια κλπ. Και επιλέγουν συμμάχους, mm-hmm. μεγάλους συμμάχους, και δημιουργούνται άξονες και αντιάξονες, οι οποίοι είναι όμως σε βάρος τελικά των λαών, σε βάρος της ειρηνικής επίλυσης των όποιων διαφορών, και βεβαίως αυτό οδηγεί και σε στρατιωτικές συγκρούσεις και σε μια σειρά τέτοια ζητήματα, ή μπορεί να οδηγεί και στην ειρήνη, την υπεριαλιστική ειρήνη, με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, mm. όπως έχουμε πει εμείς σε χαρακτηριστική έκφραση σε ντοκουμέντα συνεδριακά. Λοιπόν, μπορεί να έχεις και μια ειρήνη για παράδειγμα και να είναι με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, να δίνεις κυριαρχικά δικαιώματα, να παραχωρείς δικαιώματα, αλλού σύνορα, αλλού χωρικά ύδατα, αλλού εδάφη ή οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως αυτό δεν είναι πάλι προς το συμφέρον ούτε της χώρας, ούτε του λαού, ούτε των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα έχουμε καθαρά στο μυαλό μας. Και βεβαίως να παλεύουμε έτσι ώστε ειρηνικά να επιλύονται οι διαφορές, και να παλεύουμε κυρίως για να αλλάξουμε αυτόν που έχει την εξουσία σε κάθε χώρα. Mm-hmm. Να φύγει αυτός που είναι και να πάρει ο εργάτης και στην Ελλάδα, ο λαός στην Ελλάδα την εξουσία, ο λαός, ο εργάτης, ο Τούρκος την εξουσία εκεί, και όχι ο Ερντογάν ή τα διάφορα κοράκια του κεφαλαίου, και που πότε πάνε με το ΝΑΤΟ, με τους Αμερικάνους, πότε πάνε με τους Ρώσους, πότε με τους Κινέζους, πότε με τους Γερμανούς, πότε με τους Ευρωπαίους, και πάει λέγοντας. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς θεωρούμε ότι οι υποχωρήσεις που γίνονται συνεχώς βήμα το βήμα και στο Κυπριακό και στο Αιγαίο και σε μια σειρά άλλα, όπως είναι η άποψη η αμερικάνικη για συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση του Αιγαίου και των υδρογονανθράκων και όλα αυτά, mm-hmm. που δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε στην πραγματικότητα ομαλές σχέσεις καλής γειτονίας, και βεβαίως να έχει και πρόσβαση και η Τουρκία ή η γειτονική χώρα και λοιπά, με βάση το διεθνές δίκαιο, έτσι όπως θα μπορούσε να γίνει και να λυθεί μέσα από διαπραγματεύσεις, αλλά ουσιαστικά έχει με εκχώρηση δικαιωμάτων, δικών σου δικαιωμάτων, κυριαρχικών δικαιωμάτων και άλλων οικονομικών δικαιωμάτων, και είναι η αμερικάνικη άποψη αυτή, και σταδιακά την προωθούν. Ας πούμε για παράδειγμα, δεν ξέρω αν εντόπισες, εγώ το είπα και στη Θεσσαλονίκη σε ομιλία, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης, στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου είπε για την τουρκική, για τους Τούρκους και τι συμβαίνει στα ανοιχτά της Κύπρου. Mm. Κανονικά έπρεπε να μιλήσει ή για τα κυπριακά χωρικά ύδατα, ή για την ΑΟΣ της Κύπρου, ή για τα οικόπεδα της Κύπρου. Αυτό θα πρέπει να πει. Και αυτό δεν του ξέφυγε. Δεν είπε γενικά στα ανοιχτά της Κύπρου. Οι λέξεις γιατί, είναι δείχνουν γιατί τις προθέσεις. Συμβουλευόταν κείμενο. Κοίταγε μέσα όταν το έλεγε αυτό. Το διάβαζε δηλαδή. Άρα ήταν αποφασισμένο να το πει έτσι. Και στα ανοιχτά της Κύπρου είναι η αμερικάνικη άποψη, όπου λέει η Κύπρος διεκδικεί την ΑΟΣ της. Η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικεί την ΑΟΣ της. Δεν είναι δεδομένο το τι ανήκει και αν είναι δικά της χωρικά ύδατα, οικόπεδα, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα, δεν ξέρω τι δική της αυτή, αλλά μπορεί να διεκδικήσει και η Τουρκία. Και αυτή η λογική είναι. Άρα οι λέξεις έχουν σημασία.
Εμένα όμως αυτό μου κάνει εντύπωση. Πρέπει να είναι πολύ ψηλιασμένος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αυτό μου κάνει εντύπωση όμως ότι αυτό εσείς το προσέξατε, αυτή τη διαφορά στις λέξεις. Γιατί δεν έχει επισημανθεί από κανέναν άλλον. Εγώ νομίζω ότι όλοι το προσέξαν. Αλλά δηλαδή, δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον τα πολιτικά κόμματα, η πολιτική αρχηγή και τα επιτελεία το προσέξαν, το ακούσαν. Και άλλοι στρατιωτικοί το ακούσαν και το προσέξαν και καταλάβαν. Και πιστεύω ότι αυτή την ώρα όσοι μας ακούν, ιδιαίτερα άνθρωποι που σχετίζονται με αυτά που λέμε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας της χώρας κλπ., καταλαβαίνουν τι πολύ καλά τι λέμε αυτό. Εμείς και ενστερνίζονται αυτοί μας την άποψη. Άλλο ζήτημα τώρα, γιατί αυτό θάφτηκε από την κρατική τηλεόραση, από άλλα μέσα ενημέρωσης κλπ. Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ότι πρέπει να επιδεικνύουμε υψηλή ετοιμότητα στις εξελίξεις αυτές? Τι πάει να πει υψηλή ετοιμότητα και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στην Πρώτα ευρύτερη. Απ' όλα ό,τι αφορά τα κόμματα και ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό, να οργανώνουμε το κίνημα, την πάλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα για μας είναι κεντρικό ζήτημα και θα αναφερθώ και απόψε στο φεστιβάλ της ΧΝΕ και το οδηγητή στο Άλσο Στρίτσι, στο Ήλιον, για αυτό το ζήτημα. Ξεκινάμε, έγινε αυτή τη βδομάδα μια πετυχημένη σύσκεψη πολλών μαζικών φορέων, προσωπικότητων που βάζουν μπροστά ένα πρόγραμμα ενημέρωσης του ελληνικού λαού, των σχολείων, των σχολών, των μαθητών, των φοιτητών, άλλων μαζικών φορέων, εργατικών σωματείων, συλλόγων του γυναικείου κινήματος κλπ. Για να οργανωθεί αυτή η προσπάθεια ενημέρωσης και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στα Βαλκάνια, για τα ζητήματα των επεμβάσεων των στρατιωτικών που γίνονται στην περιοχή και των πολέμων που γίνονται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και μπορεί και εμπλέκουν και τη χώρα μας, και τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε αυτές τις επεμβάσεις, για τα ζητήματα των βάσεων, είτε με τα πυρηνικά είτε με άλλα στρατιωτικά αμερικάνικα, νατοϊκά όπλα που επεκτείνονται σε όλη τη χώρα και γεμίζουν απ' άκρη σ' άκρη Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοβίκιο, Άραξος, εκτός από τη Σούδα στην Κρήτη κλπ. Και να κινητοποιήσει ενάντια στις βάσεις. Άρα λοιπόν ετοιμότητα και πάλι σημαίνει αυτό. Διαφωτίζω, ενημερώνω τον ελληνικό λαό για τα πραγματικά προβλήματα, για το πώς πρέπει να παλέψω ότι πρέπει να υπάρξει ειρήνη, όχι πολεμική εμπλοκή, όχι επεμβάσεις, όχι συνεχώς να πληρώνει, γιατί έχει και οικονομικό κόστος αυτό ο ελληνικός λαός από την τσέπη του, για τους εξοπλισμούς, για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, γιατί δεν είναι για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας αυτά που γίνονται, είναι για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και για να πηγαίνει να βομβαρδίζει από εδώ και από εκεί. Άρα χρειάζεται τέτοια κινητοποίηση, και αυτό σε συνδυασμό και σε συντονισμό με άλλους λαούς και κινήματα. Έχουμε για παράδειγμα τον Οκτώβριο γίνεται η Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, που έχουμε τη συνδιοργάνωση ΚΚΕ και ΚΚ Τουρκίας στη Σμύρνη και στο Τσεσμέ, όπου θα γίνουν και εκδηλώσεις εκεί, και θα είναι κομμουνιστικά κόμματα από όλο τον κόσμο, θα είναι 100 κόμματα και άλλα εργατικά κόμματα με τα οποία συνεργαζόμαστε στα ζητήματα αυτά. Και χρειάζεται αυτή η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της πάλης για την ειρήνη, ενάντια σε πολεμικές εμπλοκές, ενάντια στο ΝΑΤΟ και στις βάσεις τους, πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Για μας αυτό είναι η ετοιμότητα. Μια μικρή παρένθεση να κάνω. Γνώρισα εξαιτίας σας τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας το καλοκαίρι και γίναμε φίλοι στο Instagram. Και βλέπω ότι είναι πολύ δραστήριος, κάνει εκδηλώσεις, κινητοποιείται, και τον βλέπω που ασχολείται με όλα αυτά για τα οποία τώρα εσείς συζητάτε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας και με τον γραμματέα του, τον Μάρκο Τορίτσο. Και βεβαίως βρίσκεται σε μια χώρα, μεγάλη χώρα η Ιταλία. Θέλω να πω, έχει τις ίδιες αγωνίες. Με σοβαρά προβλήματα, βεβαίως. Βεβαίως, και είμαστε, έχουμε πολύ καλές διμερείς σχέσεις σαν κόμματα. Και βοηθάμε και μας βοηθάνε και αλληλεγγύη κλπ. Και βρίσκεται σε μια χώρα, ξαναλέω, που ήταν πάρα πολύ δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά δυστυχώς ήταν της πορείας του ευρωκομμουνισμού, τι ήταν, ιστορία ήταν αυτή της λογικής του ΣΥΡΙΖΑ συνασπισμού πρώην κλπ.
του οπορτουνισμού, της μετάλλαξης των κομμουνιστικών κομμάτων, ναι. Και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Και ξεκίνησε ουσιαστικά αυτό το κόμμα, ξαναφτιάχτηκε από την αρχή και ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια δεν έχει πολλά, για πρώτη φορά κατέβηκε στις εκλογές, ναι. Και πήρε περίπου 1%, δηλαδή τώρα στις ευρωεκλογές που πρώτη φορά κατέβηκε, δεν έχει και δικαίωμα να κατέβει πριν. Και προσπαθούν από την αρχή να ξεκινήσουν μια προσπάθεια. Έχουν μια ισχυρή κομμουνιστική νεολαία, ναι. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Πάντα οι νεολαίες είναι βέβαια, πιο μπροστά από όλους. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, γιατί είναι και γειτονική χώρα η Ιταλία, είναι μια μεγάλη χώρα και έχει σημασία. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Να προχωρήσει. Και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας έχουμε πολύ αδερφικές συντροφικές σχέσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, να μου σχολιάσετε λίγο τη συμπεριφορά της κυβέρνησης στους πρόσφυγες, στο θέμα το προσφυγικό. Υπάρχει μια αυταρχικότητα σε αυτό το ζήτημα. Ναι, μιλάμε για ένταση καταστολής ουσιαστικά και για δεν επιλύονται τα προβλήματα, παρότι άλλα υποσχόταν, και υπάρχει αυταρχικότητα και δύσκολη κατάσταση και προς τους πρόσφυγες που είναι θύματα των πολέμων, αλλά και προς τους κατοίκους. Των οι οποίοι νησιών, αγωνιούν βέβαια, και βιώνουν μια πολύ άσχημη κατάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι εκτός από το ότι έπρεπε να καταγγελθεί έγκαιρα η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που δημιούργησε και συνέβαλε στο να δημιουργηθεί και να διωγγωθεί το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει άμεσα από όλα τα νησιά να φύγουν τα hot spot, δεν αντέχουν άλλο, δεν μπορούν. Θα πρέπει να μεταφερθούν οι πρόσφυγες σε άλλες δομές ανθρώπινες, μόνο για καταγραφή και για την αίτηση ασύλου όσοι το δικαιούνται, να. Και για την πρόθεση τους στις χώρες που θέλουν να πάνε, γιατί περισσότεροι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, να γίνουν αμέσως οι επανενώσεις οικογενειών, γιατί είναι κρίσιμο ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι το παιδί εδώ στην Ελλάδα σε hot spot, ο πατέρας στη Γερμανία και η μητέρα δεν ξέρω πού. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν επανενώσεις, πρέπει τα συνόδευτα παιδιά επίσης να λυθούν γρήγορα, να βρουν το δρόμο τους και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους, και χρειάζεται και αποζημίωση στο 100% των κατοίκων που έχουν πληγεί στα νησιά μας από όλη αυτή την κατάσταση. Νομίζω όμως ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πιθανό να συμβεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει προεκλογικά ότι θα υλοποιήσει αυτό, θα διώξει, ναι, τα δεν λέω ότι υποσχέθηκαν, τι έκαναν. Το θέμα είναι, από ό,τι φαίνεται, τίποτα δεν κάνουν. Mm-hmm. Τίποτα δεν κάνουν. Τελευταίο μέρος εκπομπής, θα ήθελα να ρωτήσω τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, για το θέμα της παιδείας. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο, σοβαρό. Στην εποχή μας που θα μπορούσε και θα έπρεπε το σχολείο να καλύπτει όλες τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και τη σχέση τους με τον αθλητισμό ή την τέχνη, κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Το πόσο βαθιά πρέπει η κάθε οικογένεια να βάζει το χέρι στην τσέπη για να αντιμετωπίσει όλα αυτά που χρειάζεται ένα παιδί στην πορεία του, στη μόρφωση. Δυστυχώς έτσι είναι, όπως το λες, σε μήνα. Συνεχώς οι άνθρωποι πληρώνουν, γιατί το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να δώσει αυτά που πρέπει στα παιδιά μας. Από τις βασικές υποδομές, όπως είναι η σχολική στέγη, ξέρεις ότι εδώ στην Αττική για παράδειγμα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, υπάρχουν ακόμα σχολεία τάξη σεισμόπληκτη. Βέβαια, κτίρια, βέβαια, που δεν έχουν πάρει έγκριση. Δεν βέβαια, έχουν βέβαια. Πάρει έγκριση, δεν μπορούν τα παιδιά, και με ένα σεισμό μπορεί να θρηνήσουμε και θύματα. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτό πώς να το πεις. Ή παιδιά που μένουν σε κοντέινες. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Παιδιά που κάνουν μάθημα σε κοντέινες. Παιδιά που στηβάζονται σε τάξεις. Τώρα αυτό υποτίθεται θα κάναν τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Αυτό. Και όπου έγινε, εντάξει, με τις εξαιρέσεις περιοχών και λοιπά και πόλεων και δήμων. Αλλά εκεί που έγινε στηβάζονται 25 παιδιά και παραπάνω πολλές φορές μέσα σε μια μωρά παιδιά στην ουσία. Και γιατί δεν υπάρχουν νηπιαγωγοί, γιατί δεν υπάρχουν δάσκαλοι, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές. Οι ελλείψεις επίσης σε καθηγητές λείπουν πάρα πολύ, δεν μπορεί να φτιαχτεί το πρόγραμμα,
Θα καθένας κάνει μαθήματα που δεν είναι αναπληρωτές, θα πάνε μετά το Δεκέμβριο ξανά. Ναι, ναι. Θα κάνουν νέες προσλήψεις αναπληρωτών μετά και πάει λέγοντας. Για να μην πούμε το επίπεδο των σχολικών βιβλίων. Α, αυτό θέλω τα να πούμε. Που αυτό έχουν, θέλω να πούμε. Τους αναχρονισμούς που έχουν. Σελίψεις. Μια σειρά τις τεράστιες ελλείψεις. Τις διαστρεβλώσεις. Που έχουν. Εντάξει, διαστρεβλώσεις, αλλά είναι, μιλάμε τώρα για απαράδεκτα πράγματα. Έπρεπε αυτά να φτιαχτούν από την αρχή. Και ο τρόπος που διδάσκονται, αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν μπορεί να κάνει μάθημα ο καθηγητής ή ο δάσκαλος και να καλύπτει μόνος του, να ψάχνει φωτοτυπίες, να βρίσκει βιβλιογραφία για να δίνει στα παιδιά και να καλύπτουν τα κενά ούτε που έχουν. Ούτε στη δεκαετία του 60 αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, και να πληρώνει και από την τσέπη του για να φτιάχνει φωτοτυπίες και να τις δίνει στα παιδιά. Αυτό γίνεται σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολλά προβλήματα. Που αν τα δει κανείς σε συνδυασμό, θα πει έλεος πια. Ενώ η παιδεία πρέπει να είναι η προτεραιότητα όπως σε κάθε κοινωνία. Στην κοινωνία, για παράδειγμα, και στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, παιδεία, υγεία είναι οι μεγαλύτερες προτεραιότητες. Παιδεία και ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ και πολιτισμός και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν, είναι κρίσιμο ζήτημα το μέτωπο της παιδείας. Έχουν δίκιο οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί που κινητοποιούνται, ήδη ξεκίνησε η σχολική χρονιά με μεγάλες κινητοποιήσεις με μεγάλες και ετοιμάζονται και βεβαίως να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, και εμείς σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε και μπροστάριδες στους αγώνες και θα παλεύουμε και μέσα στη Βουλή και παντού, έτσι ώστε οι διεκδικήσεις να έχουν αποτελέσματα. Και να πούμε και πόσες ελλείψεις υπάρχουν και πόσο σοβαρό είναι αυτό στον τομέα της ειδικής αγωγής. Εκεί να δεις τι γίνεται. Βεβαίως. Εκεί είναι μεγάλα ένα προβλήματα. Τεράστιο πρόβλημα. Παρότι κάποιοι φαίνεται να κόπτονται τάχα μου γι' αυτό. Λείπουν και εκπαιδευτικοί, λείπουν μια σειρά. Λοιπόν, θέλω να μάθω, αν γίνεται, με τίτλους, τα 3-4-5 βασικά πράγματα που θα πείτε σε λίγες ώρες στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σε τι θα αναφερθείτε? Θα είναι περίπου αυτά που συζητήσαμε και μαζί. Α, τι ωραία. Λοιπόν, πάντως το κύριο ζήτημα θα αφορά τις εξελίξεις στην οικονομία και τι μπορεί και πρέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα να κάνει, δουλεύοντας και δρώντας πρωτοποριακά μέσα στους αγώνες, μέσα στο κίνημα, για την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, για την κοινωνική συμμαχία των εργατών, των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των επιστημόνων, των νέων, των γυναικών, έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση. Θα είναι η πολιτική πρόταση του κόμματος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Τι αλλαγές εμείς επιδιώκουμε στην οικονομία, στην κοινωνία συνολικότερα, τι είναι αυτό το όραμα και τι είναι αυτό, όχι ως γενικό όραμα και σχέδιο, γι' αυτό που λέμε σοσιαλισμός στην Ελλάδα, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό να γίνεται, και βεβαίως όλες τις παραμέτρους που έχουν να κάνουν με αυτά που συζητήσαμε, για τις οικονομικές εξελίξεις, τον κίνδυνο νέας οικονομικής κρίσης, τι σημαίνει ανάπτυξη για το λαό και τι σημαίνει ανάπτυξη για τα μονοπόλια, έτσι όπως προωθούν οι κυβερνήσεις, τι σημαίνει αγώνας για την ειρήνη, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στις βάσεις, για συνολικότερες αλλαγές στην κοινωνία και για ένα ευτυχισμένο μέλλον των παιδιών μας. Και μετά από τις ομιλίες της δική σας και του Νίκο Μπατιέλου, θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Μίλτο Πασχαλίδη, που θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου, και βεβαίως μετά, αλίμονο αν δεν ήταν εκεί, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ναι, ναι. Και η Φωτεινή Βελεσιότου και πάει λέγοντας. Νομίζω θα είμαστε όλοι εκεί. Όχι νομίζω, θα είμαστε σίγουρα εκεί. Ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου την πρώτη εβδομάδα ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησα και εκεί στο φεστιβάλ, και ανέβηκε στη σκηνή και αυτό που είπε πρώτο, είπε 45 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ήμουν από το πρώτο. Εδώ. Χίλια ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού το βράδυ στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.